Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και είμαστε εδώ με τον Δήμαρχο Ανογείων. Το βλέπετε ήδη, να του πούμε την καλησπέρα μας. Κύριε Σωκράτη Κεφαλογιάννη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Από τα μαρτυρικά λοιπόν Ανόγια. Πολύ μαρτυρική τόπη και στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Τέτοιες μέρες είναι μέρες που μας οδηγούν όλους να ευχόμαστε να μην ξανάρθουν αυτές οι μέρες, να μην οδηγηθούμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και νομίζω ότι είναι και μέρες προβληματισμού. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι έχουμε μάθει φυσικά και είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία μας. Αλλά είναι και η ιστορία τέτοια η οποία πρέπει να μας κάνει να προβληματιζόμαστε και περισσότερο. Όχι μόνο πώς διαχειριζόμαστε την ιστορία, αλλά πώς διαχειριζόμαστε το παράδειγμα της ιστορίας για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι ενώ έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το ολοκαύτωμα των Ανογείων, της Βιάνου, της Σκανδάνου, των άλλων μαρτυρικών πόλεων και χωριών, η σπίθα αυτή στον κόσμο, στους κατοίκους των περιοχών, αλλά και σε όλους τους Έλληνες, είναι πολύ ζωντανά αναμένη και είναι και ο μόνος λόγος που μας οδηγεί το να έχουμε συνετή διαχείριση όλων των θεμάτων μας. Έτσι, ναι, θα συμφωνήσω. Είστε μάλιστα και μέλος του δικτύου των μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος. Ένα δίκτυο το οποίο προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει φυσικά και με το πώς τι είναι εκείνο το οποίο διεκδικεί περισσότερο, στο βαθμό βέβαια που μπορεί. Κατά κύριο λόγο είναι και αυτοδιοικητική μέσα σε αυτό, έτσι. Κατά κύριο λόγο είναι αυτοδιοικητική, είναι δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν ένα πρώτιστο στόχο, να διατηρήσουν τη μνήμη ζωντανή και το αίτημα για δικαιοσύνη, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διεκδικήσεις στις εθνικές, να παραμείνει ζωντανό. Έχει περάσει από διάφορα στάδια, κυρία Σφαγιανάκη, το δίκτυο, από την εποχή που συνεδριάζαμε ώστε να κρατήσουμε το καρβουνάκι αυτό αναμένο, που πολλοί θεωρούσαν ότι κάνουμε απλές συναντήσεις οι δήμαρχοι για να συνευρεθούμε, μέχρι την εποχή των μνημονίων, όπου όλοι το φέρανε στην προμετωπίδα θεωρώντας ότι αυτό είναι η κύρια διεκδίκηση ώστε να μειώσουμε το χρέος μας, μια στρεβλή ενδεχομένως αντίληψη από αρκετούς, και σαφώς σήμερα που όλοι συστρατευόμαστε πίσω από εθνικές προσπάθειες, κάπως έτσι πάει, δίπλα στις εθνικές προσπάθειες για τη διεκδίκηση των οφειλών του πολέμου, όχι τιμωρητικά, αλλά κυρίως ως δικαιοσύνη, διότι όταν επέρχεται δικαιοσύνη, τότε μόνο ο θήτης αντιλαμβάνεται ότι δεν πρέπει να ξαναυπάρξει θήτης. Σε αυτή τη φάση είμαστε σε ένα στάδιο αναδιοργάνωσης σαν δίκτυο και μάλιστα πρόσφατα συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών η επιτροπή η οποία συμμετέχει στην λήψη των αποφάσεων σχετικά με την εισαγωγή νέων μελών. Από την Κρήτη πρέπει να έχουμε γύρω στις 3 αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν επί χρόνια στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε αυτή την τιμή την Επιτροπή έχω την τιμή να είμαι μέλος, ως αναπληρωματικό μέλος, με το Δήμαρχο Καλαβρίτων, το Δανάση τον Παπαδόπουλο, ως συμμετέχοντα από την ΚΕΔΕ και εγώ ως αναπληρωματικό. Πάντως, εγώ κρατάω αυτό που λέτε, όχι ως τιμωρία, ως δικαίωση. Γιατί είπατε κι εσείς ότι στην εποχή των μνημονίων το είδαμε τιμωρητικά. Να μας δώσουν οι κακοί άλλοι αυτό που μας χρωστάνε για να τα βρούμε ή ότι είναι υποχρεωμένοι τώρα να μας δώσουν αυτά που δεν μας έδωσαν κάποτε. Είναι η τιμωρία, αν θέλετε, η απόδοση δικαιοσύνης σε ένα έγκλημα πολέμου, το οποίο σαφώς με κανέναν τρόπο δεν θέλουμε να συμψηφίσουμε με σημερινές αμαρτίες, ας το πούμε έτσι. Πάντως, νομίζω ότι γενικότερα η ευαισθητοποίηση του κόσμου στα ιστορικά δεδομένα, στα ιστορικά γεγονότα και τα νέα παιδιά είναι πολύ πιο έντονη από ότι παλαιότερα. Πλέον ο κόσμος ενδιαφέρεται και την αναζητά αυτή την δικαιοσύνη. Και η ευθύνη, κυρία Σφαγιανάκη, εμάς, αν θέλετε, των αυτοδιοικητικών, των πολιτικών, των ιστορικών, των επιστημόνων και των παλιών ανθρώπων, είναι πολύ σημαντική να καταφέρουμε να μεταφέρουμε τα σωστά μηνύματα, τις σωστές ερμηνείες της ιστορίας στα παιδιά και όχι απλώς να τους τονώσουμε τον τοπικισμό ενδεχομένως ή το εκείνο το μικρό στοιχείο του κάθε ενός που μπορεί να τον κάνει να νιώσει περήφανος, αλλά για την συνολική εικόνα περηφάνειας που πρέπει να έχουμε όλοι ως Έλληνες για την στάση που κρατήσαμε τότε στον πόλεμο. Προχωράω την ατζέντα της συζήτησης, γιατί έχουμε πολλά θέματα να βάλουμε στο τραπέζι και τουλάχιστον στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας θα ήθελα να προλάβουμε να πούμε κάποια από αυτά. Και ξεκινάω με το κομμάτι της επάρκειας του νερού, τη διασφάλιση της επάρκειας του νερού. Κάνετε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και εσείς ως Δήμος να
να προστατεύσετε το αγαθό που λέγεται νερό, αναζητώντας παράλληλα λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα. Πράγματι, και μπορεί να ακούγεται παράδοξο, παράδοξο με την έννοια ότι τα Νόγια είναι στους πρόποδες του Ψιλορίτη, ότι θα ήταν αυτονόητο ότι τα Νόγια δεν έχουν θέμα με το νερό, έχουν επάρκεια νερού, αλλά το παράδοξο είναι ότι τα Νόγια εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες από τη σύστασή τους είχαν πρόβλημα με το νερό, διότι είναι τέτοιου είδους τα εδάφη, τα πετρώματα και οι συνθήκες που ενώ οι ποσότητες του νερού που επισκέπτονται τον Ψιλορίτη είτε με τη μορφή νερού είτε με τη μορφή χιονιού είναι τεράστιες, δυστυχώς οι υδροφόροι ορίζοντες οδηγούν το νερό σε άλλες πηγές, ανατολικά, δυτικά και νότια του Ψιλορίτη και αφήνουν έτσι στεγνό τη βόρεια πλαγιά του Ψιλορίτη, έτσι και τα Νόγια. Να σας πω, κύριε Σφαγιανάκη, ότι το 19 όταν επανήλθα στη Δημοτική Αρχή, ένιωσα μια έντονη πίεση από συνδημότες μου, συγκεκριμένους, οι οποίοι με πίεζαν ώστε να βάλω υψηλά στην ατζέντα το θέμα της εξεύρεσης νέων πηγών νερού. Ήταν πολύ σημαντική η πίεση, αλλά και η υποστήριξη που βρήκα από τον καθηγητή, τον κύριο Αλεξόπουλο, τον Απόστολο τον Αλεξόπουλο, ο οποίος έχει μελετήσει πολλά χρόνια την περιοχή μας, και τον Τάκη του Σοφίου, συνταξιούχο πλέον από τη ΔΕΙΑ Ηρακλείου, που με επιστημονικούς, ας πούμε, συμπαραστάτες αυτούς, έβαλα ένα μεγάλο πρόγραμμα γεωτρήσεων μπροστά μου, αναζητώντας το αυτονόητο, ότι δηλαδή πολλοί υδροφόροι ορίζοντες περνάνε κάτω από το χωριό, ας τους βρούμε κάπου. Δεν ήταν δεδομένο ότι θα είχαμε επιτυχία. Δόξα τω Θεώ όμως πέρσι τον Σεπτέμβριο πετύχαμε το νερό στα 360 μέτρα, μια σημαντική ποσότητα νερού, περί τα 40 κυβικά την ώρα. Πολύ σημαντικό. Που για την περιοχή των Νογίων και για τα επόμενα χρόνια και βάσει αυτού που σχεδιάζουμε, θεωρώ ότι είναι μια πολύ ικανή συνθήκη για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και επόμενα βήματα όσον αφορά τη διαχείριση του νερού, όπως το φράγμα του Βαρσαμά που μελετάμε και συζητάμε με τον Όμορο Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και την ανακατασκευή της λιμνοδεξαμενής στο Γονομιό, που για χρόνια αποτέλεσε καλό αποκούμπι για την υδροδότηση των Νογίων. Αναφερθήκατε στον καθηγητή, τον κύριο Απόστολο Αλεξόπουλο, ο οποίος ήταν έτσι και που τη δική του καθοδήγηση αυτό το πρόγραμμα των ερευνητικών γεωτρήσεων. Θα μου επιτρέψετε να του πούμε μια καλησπέρα. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε όλους σας. Χαίρομαι που σας ακούω και που ακούω τον αγαπημένο μου δήμαρχο. Καλησπέρα, καθηγήτρια μου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Ακούσαμε τον Δήμαρχο λοιπόν να μας λέει για αυτό το πρόγραμμα των ερευνητικών γεωτρήσεων. Και κύριε καθηγητά, νομίζω ότι αφού κάνετε έτσι και το δικό σας το σχόλιο, το επιστημονικό, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια απάντηση και για τους υπόλοιπους Δήμους, οι οποίοι θα πρέπει να αναζητήσουν λύσεις. Η απάντηση για τους άλλους Δήμους είναι μια λαϊκή ρίση, που λέει των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ο Δήμος Ανογίων είχε την τύχη να ενδιαφέρεται για το πώς θα αντιμετωπίσει το διαφαινόμενο φαινόμενο της διψιδρίας που πλήττει τώρα ολόκληρη την Κρήτη βεβαίως, και έτσι από πολύ νωρίς κατανόησε τη σημασία της επιστημονικής μας δουλειάς που έχουμε κάνει στον Ψιλορίτη γενικότερα, ιδιαίτερα εγώ μαζί με τον συνεργάτη μου τον Τάκη το Σοφίου. Αποδέχτηκε τις προτάσεις, μας εμπιστεύτηκε και στήριξε, ύστερα όπως είπε και από την επίμονη προτροπή κάποιον ή κάποιου αν θέλετε κατοίκου των Αναγίων, του αγαπημένου μας του Νταλιαντά του Αλέκου, και έτσι προχωρήσαμε στην επιβεβαίωση αν θέλετε των επιστημονικών προγνώσεων που είχαν σχέση με το που υπάρχει δυνατότητα και πιθανότητα να βρεθούν υπόγειοι υδατικοί πόροι στην ευρύτερη περιοχή των Αναγίων. Μια περιοχή εξαιρετικά δύσκολη, τα υψόμετρα είναι πάρα πολύ μεγάλα, οι εναλλαγές υδροπερατών και αδιαπέρατων τετρωμάτων συνεχείς και ακανόνισες, έπρεπε να βρεθεί πρώτα οι σχέσεις μεταξύ αυτών των γεωλογικών σχηματισμών και στη συνέχεια να επιλέξει
διαλέξουμε θέσεις οι οποίες θα είχαν μεγάλες πιθανότητες να μας δώσουν υπόγεια νερά. Και οι στόχοι μας τελικά, όπως είπε και ο Δήμαρχος, επιτεύχθησαν και πέρσι το Σεπτέμβριο κάναμε μια δοκιμαστική άντληση και φέτος έχουμε την τύχη να δούμε το νερό να κυλάει προς την Δεξαμενή, η οποία θα είναι αυτό το γέμισμα της Δεξαμενής σωτήριο αυτή την περίοδο για τα Ανόγια, δεδομένου ότι και η Λίμνο Δεξαμενή έχει πρόβλημα και οι άλλες πηγές ή τροφοδοσίας των Ανογίων με νερό έχουν πια εξασθενήσει. Μάλιστα. Άρα, κύριε καθηγητέ, εσείς νιώθετε και δικαιωμένος και από το αποτέλεσμα, έτσι? Βεβαίως και δικαιωμένος και πολύ ευχαριστημένος και μακάρι να πάνε καλά και οι επόμενες προσπάθειες που έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε με τον Δήμο Ανογίων. Mm-hmm. Προσπάθειες οι οποίες μπορεί να μας δώσουν ανάλογα αποτελέσματα λοιπόν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ναι, θα μας δώσουν, πιστεύουμε, καλά αποτελέσματα και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στην εκτέλεση και άλλων ερευνητικών διεργασιών, διότι θα πρέπει να έχουμε πάντα στη διάθεσή μας εφεδρικές λύσεις. Mm. Μια αστοχία, μια βλάβη στη γεώτρηση, στην αντλία ή σε κάτι άλλο κινδυνεύει να αφήσει για πολλές ημέρες το χωριό χωρίς νερό. Mm. Άρα εναλλακτική λύση πρέπει να υπάρχει πάντα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ανταποκριθήκατε σε αυτή την πρόσκλησή μας. Θέλαμε έτσι να ακούσουμε και τη δική σας την επιστημονική ματιά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να με καλέσετε. Θέλω να επισημάνω όμως ότι το πρόβλημα στην Κρήτη όσον αφορά την λειψιδρία είναι τεράστιο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά μέχρι τώρα η πολιτεία δεν έχει δώσει την δέουσα προσοχή. Αυτά τα οποία ακούγονται ότι θα εφαρμόσει προκειμένου να έχουμε καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι πράγματα τα οποία προβληματίζουν και εμένα και όλη την επιστημονική κοινότητα, αλλά και κυρίως τους χρήστες, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν ανάγκη να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους και τις ελιές τους. Θα πρέπει κάτι να γίνει, να έχουμε ένα σχέδιο δράσης, κίνημα για την καλή διαχείριση των υδατικών πόρων. Μας λείπει το σχέδιο δράσης, κύριε καθηγητά, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα, έτσι? Το σχέδιο δράσης λείπει, παρά το γεγονός ότι προτάσεις έχουν κατατεθεί και υπάρχουν από την περιφέρεια πάρα πολλές. Μελέτες δεν λείπουν. Τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής και τα αναθεωρημένα σχέδια έχουν προτάσεις συγκεκριμένες για την αντιμετώπιση των αναγκών και της ζήτησης. Και όμως αυτά η πολιτεία δεν τα έχει λάβει υπόψη της και εκτιμώ ότι δεν τα έχει υλοποιήσει λόγω έλλειψης πόρων. Θα μου πείτε, λεφτά υπάρχουν, αλλά πού πηγαίνουν? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και αυτή η κίνηση η οποία γίνεται τώρα, νομίζω, και δεν ξέρω αν ξεφεύγω από το θέμα σας, να ανατεθεί η διαχείριση των υδατικών πόρων σε εταιρεία ολόκληρης Κρήτης, σε εταιρεία ΑΕ, θα είναι καταστροφικό για το κόστος, την ποιότητα και την ποσότητα του νερού που θα έχουν στη διάθεσή τους οι κάτοικοι του νησιού. Κύριε Αλεξόπουλε, κύριε καθηγητέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που είχαμε να συνομιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε, κύριε Γκάμου. Δήμαρχε, θετικά λοιπόν τα στοιχεία σε ένα συνολικό μεγάλο πρόβλημα. Θετικά τα στοιχεία και, όπως είπε και ο καθηγητής, ο επόμενος σχεδιασμός μας είναι μπροστά. Είμαστε πολύ κοντά να έχουμε και τη χρηματοδότηση για να επιχειρήσουμε και το επόμενο βήμα. Και όλα αυτά, κυρία Σφαγιανάκη, πράγματι έτσι αναφέρθηκε ο καθηγητής σε ένα σχοριανό μου, τον Αλέγκοντα Γιαντά, ο οποίος σαν ζυζάνιο λειτουργήσε. Ξέρετε, πάντα πρέπει να παρακινεί κάποιος την όλη διαδικασία, όσο μικρό και να ακούγεται αυτό, σε ένα μεγαλύτερο σχεδιασμό, ώστε να υπάρχει πίστη. Γιατί με τις γεωτρήσεις υπάρχει το εξής παράδοξο, και δηλαδή σε μια περιοχή που πολλές φορές οι γεωτρήσεις δυστυχώς δεν πέτυχαν, κάθε φορά που επιχειρείται μια ερευνητική γεώτρηση και η οποία αποτυχάνει, προκαλεί μια απογοήτευση, οπότε θέλει εκεί κάποιος να σου ανατάξει το ηθικό και να προχωρήσει στην επόμενη προσπάθεια. Οι προσπάθειες δικαιωθήκανε, ο καθηγητής δικαιώθηκε, γιατί ήταν από τους πρώτους που υποστήριζε ότι νερό υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λεφτά, αλλά νερό υπάρχει πλέον.
Και πιστεύω ότι αν καταφέρουμε και η επόμενη στόχευση είναι επιτυχημένη, θα έχουμε ένα δίδυμο γεωτρήσεων σε πολύ κοντινό σημείο στα Νόγια και σε πολύ λελογισμένο κόστος. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό είναι που επίσης μας ενδιαφέρει, διότι το κόστος αυτό μετακυλεί στους δημότες. Προχωράω την ατζέντα και πάω στην πολιτιστική κληρονομιά των Ανοιγίων και στις πρωτοβουλίες της δικής σας, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολιτιστικές υποδομές, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με το νεότερο στοιχείο που μας έχει έρθει λοιπόν τις τελευταίες ημέρες και έχει να κάνει με τη σχολή Φαντικής. Πολιτισμός, ήθη, έθιμα, τα οποία μεταλαμπαδεύονται με τον σωστό τρόπο στις νεότερες γενιές. Σημαντικό, όπως αναφέρατε, το να μεταλαμπαδεύουμε πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής μας στις νέες γενιές. Και ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Φαντική. Αλλά είναι σημαντικό, κυρία Σφαγιανάκη, να αποτελέσει η Φαντική το στοιχείο εκείνο, που, το ρόλο της, να αποκτήσει πάλι το ρόλο που είχε στην παλιά κοινωνία. Εννοώντας την οικονομική συμβολή στο οικογενειακό εισόδημα. Η Φαντική ήταν η κρυφή οικονομία της οικογένειας των Ανοιγίων, ήταν η κρυφή οικονομία της ανοιγιανής γυναίκας, όπου κατάφερνε να παίρνει ένα παιδί από τα πολλά παιδιά να πηγαίνει να το σπουδάζει. Και αυτή ήταν η μεγάλη κληρονομιά που άφησαν αυτές οι γυναίκες στα Νόγια, κάνοντας το μαλλί, το οποίο υπήρχε ναυθονία, να αποτελέσει ένα πλούτο για τα Νόγια. Να υπάρξουν μοναδικά οι φαντά. Κυρία Σφαγιανάκη, πρόσφατα γύρισα από τα Πυρηναία, από ένα συνέδριο του δικτύου Γερομοντάνα, το παλαιότερο ευρωπαϊκό δίκτυο που συζητάει για τα βουνά, ένα από τους σημαντικότερους συνομιλητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα βουνά. Ένα από τα workshop τα οποία υπήρξαν ήταν για το μαλλί. Η Φαντική είναι ένα ποσοστό της επεξεργασίας του μαλλιού. Σήμερα η τεχνολογία έχει βοηθήσει ώστε το μαλλί να αποτελεί ένα σημαντικό μονωτικό υλικό, ένα σημαντικό εδαφοβελτιωτικό, καθώς επίσης και ηχοαπορροφητικό στοιχείο. Άρα πρέπει πραγματικά με όχημα την Φαντική, αν θέλετε, να αναζητήσουμε νέες πηγές πλούτου που θα προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα και από την κτηνοτροφία που στην περιοχή μας καλά το γνωρίζουμε, είναι σε μεγάλο βαθμό. Άρα δεν έρχεται μόνο ως έτσι ένα παράδειγμα παλαιών θύμων και ιστορίας, αλλά ουσιαστικά έρχεται λοιπόν και σαν απάντηση ενδεχομένως σε οικογένειες και σε νέες και σε νέους οι οποίοι αναζητούν κάτι διαφορετικό. Και μπορούμε να πούμε ότι ο πρώτος στόχος επετεύθη. Υπάρχει ενδιαφέρον ήδη. Διότι ναι, δεν ήταν ο στόχος για μας αυτό, ήταν πολύ απλό το να μπούμε στην ατζέντα του Υπουργείου Πολιτισμού για να γίνει η σχολή Φαντικής στα Νόγια. Αυτό ήταν το εύκολο. Η αγωνία και η προσωπική αγωνία ήταν το αν καταφέραμε να γαργαλίσουμε το ενδιαφέρον της νέας ή του νέου των Ανοιγίων για να μπει σε αυτό το τρυπάκι. Διπλάσια από την αναμενόμενη χωρητικότητα των τμήματων το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να έχουμε μία δυσκολία ότι αρκετοί έμειναν απ' έξω. Και αυτό μας δίνει μεγαλύτερη όθηση στο να επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε και νέα τμήματα ή αν θέλετε να κρατήσουμε τη σχολή για περισσότερα χρόνια. Εγώ θα σας πω κρίμα που είναι στα Νόγια, με την έννοια ότι όσοι βρισκόμαστε μακριά από τα Νόγια δεν θα ήταν εύκολο για να έρθουμε σε μια τέτοια σχολή, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σωστά, σωστά. Έχει ενδιαφέρον και σας λέω έχει περισσότερο ενδιαφέρον διότι θα βάλουν όλους οι φάντρες σε μια νέα διαδικασία και που πιστεύω ότι θα διαγηθεί σε όλη την Κρήτη αυτή η φιλοσοφία, γιατί αυτό είναι ένα βήμα από τα πολλά που πρέπει να γίνουν μέχρι να φτάσουμε στην αρχική πηγή που είναι το μαλλί. Διότι αντιλαμβάνεστε, κυρία Σφαγιανάκη, ότι θυμάμαι παλιά πριν 30 χρόνια στα Νόγια υπήρχαν 3 κλωστοϊφαντουργία, υπήρχε και ένα συνεταιριστικό κλωστοϊφαντουργείο και ήρθε μετά η δεκαετία του 80 που τα διέλυσε όλα, τα φαλήρισε όλα, μια καλή δεκαετία που καλυτέρευσε το βιωτικό επίπεδο όλων των Ελλήνων, ωστόσο όμως άφησε αρκετές έτσι βιοτεχνίες να σβήσουν και ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η κλωστοϊφαντουργία. Ας είναι ένα λοιπόν αυτό για να ανοίξει ένα σκητάλι.